Τις ημέρες αντίστροφα μέτρων στον Ολυμπιακό Βόλου για την επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας που είναι με αντίπαλο μια ομάδα της Super League, τον Άρη, για τον θεσμό του κυπέλου Ελλάδος. Η αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης αποτελεί κομβική σημασία παιχνίδι, καθώς η ομάδα του Γιώργου Βαζάκα θα τεστάρει τις δυνάμεις της εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος και μάλιστα απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο. Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού Βόλου επέστρεψαν το πρωί στις προπονήσεις μετά το χθεσινό τους ρεπό, με τα προβλήματα να μην λείπουν από την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Ντάνιελ Πόνσε υποφέρει από θλάση δευτέρου βαθμού στον τετρακέφαλο από χτύπημα αντιπάλου που δέχτηκε στο παιχνίδι κυπέλου με την Παναχαϊκή και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς κυπέλου με τον Άρη. Προβλήματα τραυματισμών αντιμετωπίζουν και οι Χρήστος Μελίσης, τον προσαγωγό Νόε Ακώστα, εμάτωμα κάτω από τη λεκάνη, Παναγιώτης Κατσιαρός και Γιάννη Γενικά στα πλευρά. Ατομικό πρόγραμμα προετοιμασίας για βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης ακολουθούν οι Μάριο Γκούρμα και Αντρέ Μπουένκο, προκειμένου να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Η προετοιμασία συνεχίστηκε σήμερα το απόγευμα με νέα προπόνηση για τους Ερυθρόλευκους στο βοηθητικό του Πανθεσσαλικού Σταδίου. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου με ανακοίνωσή της ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας ότι θα έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν τις κάρτες εισόδου στο γήπεδο. Η παραλάβη των καρτών διαρκείας θα γίνεται καθημερινά στα γραφεία της ΠΑΕ στη θύρα 4 του ΕΑΚ Βόλου από τις 9 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των καρτών διαρκείας είναι η επίδειξη της αίτησης αγοράς και η αστυνομική ταυτότητα.